Θα το θεώ, το έχω στο πατέρα μου στη μάνα μου. Πήγα και πάρτο. Ποιο? Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Ε, κράτα του να τη χαίρεσαι. Αυτό είναι. Ήρεμα. Κάνε του παιδί και κάτι. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Λίγο πέρα το παίρνει αντράκι. Βεβαίω, είμαι στο σπίτι. Εγώ είμαι ο φταίχτη. Εγώ είμαι ο καβαλάρη. Η δική σου είναι εκτό περιοχή. Ακούρε κουλά. Πότε σε ειρωνεύτηκε τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικό μου πατέρα. Πού έχει τα μωρέα μου, ρε! Μου συνειδητοποιεί αυτό, καθ' αυτό. Μα μου ξέρει τα λέμε, ρε! Δεν έχουμε καμιά ακούδα. Καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάου. Μου σπάσα τα νεύρα! Κάνεις πάντα ό,τι θέλει μάνα. Αυτό είναι, δεν έχω εγώ άλλο να σου πω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Μυστικά της Αγάπης. Σημερινή καλεσμένη η Αγγελική. Αγγελική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Έχω κάνει τώρα ένα δεσμό. Προσπαθώ να ορθοποδήσω, αλλά έχω πάλι εμπόδια. Οι δικοί του δεν με θέλουν. Εκείνος τους ακούει και συνεχώς μαλώνουμε. Προσπαθεί να βάλει μια σειρά, αλλά δεν τα καταφέρνει. Εξαρτιέται πάρα πολύ από τους δικούς του. Είσαι μικρή, είσαι 30 χρονών. Ναι. Άρα λοιπόν, έχεις κάνει ήδη ένα γάμο. Έχεις αποκτήσει τρία παιδάκια. Με τον άνθρωπο αυτό έχεις χωρίσει. Και τώρα που προσπαθείς να κάνεις να φτιάξεις ξανά τη ζωή σου και να βρεις έναν άνθρωπο που να μπορέσει να ζήσει μαζί του το υπόλοιπο της ζωής σου, βρίσκεις εμπόδιο σε αυτό τα πεθερικά σου ουσιαστικά. Ναι. Οι οποίοι δεν θέλουν εσένα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλουν εμένα γιατί είμαι μεγαλύτερη από εκείνον και γιατί έχω ήδη τρία παιδιά. Πόσο μεγαλύτερη είσαι από εκείνον? Πόσο μεγαλύτερη, είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερη του. Είσαι 10 χρόνια μεγαλύτερη του. Εκείνος έχει κάνει άλλες σχέσεις πριν από σένα στο παρελθόν? Ναι. Έχει κάνει. Με τις άλλες του σχέσεις οι γονείς του έμπαιναν έτσι στη μέση του, έλεγαν την όχι, άποψή όχι, τους. Όχι. Μόνο στη δική μας σχέση μπήκανε μέσα. Μάλιστα. Θέλεις να πούμε την ιστορία από την αρχή? Ναι. Πες μου. Με τον πρώτο σου άντρα. Παντρεύτηκα, ο πρώτος μου άντρας μου ήταν ένα χρόνο μικρότερος από μένα. Παντρευτήκαμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, από ενθουσιασμό δεν ήταν αγάπη. Μέσα σε 3 μήνες γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε. Φύγαμε ένα χρονικό διάστημα 2 χρόνων στο χωριό του, στην Ικαρία. Μετά γέννησα εγώ τον πρώτο μου το γιο. Αρχίσαν οι καυγάδες και από εκείνα τα πεθερικά. Δεν θέλανε την εγκυμοσύνη, δεν θέλανε εμένα, δεν θέλανε πάρα πολλά πράγματα. Εν συνεχεία άρχισε εκείνος να δείχνει πλήρη αδιαφορία και για μένα και για το παιδί. Μέχρι που κάποια στιγμή στα 7 χρόνια αποφάσισε ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι χωρίς να με ειδοποιήσει εμένα, χωρίς να μου πει τίποτα. Ξέροντας εγώ ότι θα φύγει για κάποια εργασία που είχε να κάνει, έφυγε χωρίς να μου πει τίποτα και μετά από 10 μέρες ενώ έψαχνα εγώ να τον βρω, με ειδοποίησε ότι δεν θα ξαναγυρίσει σπίτι. Ήδη εγώ έγκυος στον τρίτο μου γιο 4 μηνών. Μάλιστα. Αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία με τον πρώτο σου γάμο. Ήσουν ερωτευμένη μαζί του? Ναι, τρελά. Στο γάμο σου ήρθαν οι γονείς του, έδειξαν ενδιαφέρον, είχαν καμία αντίρρηση με το γάμο? Με το γάμο είχαν αντίρρηση. Α, είχαν από το γάμο αντίρρηση. Είχαν αντίρρηση στο γάμο. Ενδιαφέρον όχι, δεν έδειξαν. Εγώ και εκείνος ότι καταφέραμε με το γάμο να κάνουμε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι διαδίδανε στο χωριό ότι εκείνη την ημέρα είχαν κηδεία και όχι γάμο. Και τι πρόβλημα είχαν μαζί? Το πρόβλημά τους ήταν ότι ο γιος τους έπρεπε να παντρευτεί μετά τα 30. Στο γάμο ήρθαν δηλαδή οι δικοί του? Ναι. Η συμπεριφορά τους εκεί ποια ήταν? Η συμπεριφορά τους ήταν πάρα πολύ ψυχρή. Η πεθερά μου συγκεκριμένα με τσίμπαγε συνεχώς. Σε τσίμπαγε? Ναι, γιατί να είμαι λέει σοβαρή, γιατί δεν έπρεπε να γελάω. Και έπρεπε να με τσιμπάει. Δεν έπρεπε να γελάς στο γάμο σου? Όχι, έπρεπε λέει να είμαι σοβαρή, γιατί οι φωτογραφίες που θα βγαίνανε στο χωριό θα έπρεπε να είμαι σοβαρή κοπέλα. Αν είναι δυνατό. Ναι. Τη βραδιά που του γάμου ήμουν γεμάτη μελανιές από τη μια πλευρά, γιατί ερχόταν και με τσίμπαγε. Αν είναι δυνατόν. Ο άντρας σου δίπλα αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε? Ναι, και μου έλεγε και εκείνος ότι πρέπει να είσαι σοβαρή. Α, συμφωνούσε. Ναι. Μάλιστα.
Κάνετε λοιπόν και το τραπέζι και πηγαίνετε με την ευχή του Θεού στο σπίτι σας. Εκεί τα πράγματα πώς είναι μεταξύ σας πια? Όχι, δεν πήγαμε σπίτι μας. Πήγαμε στο χωριό. Στο χωριό. Στο δικό του και μείναμε πάλι με τα πεθερικά μου. Γιατί έφυγε μέσα σε διάστημα 13 ημερών, έφυγε φαντάρος. Oh. Και έμεινα εγώ με τα πεθερικά μου. Ήδη έγκυος εγώ, είχα μείνει έγκυος. Λοιπόν, ακόμα δεν με θέλανε, δεν το είχαν πάρει απόφαση. Πώς υποδέχτηκαν στο σπίτι τους? Με υποδέχτηκαν πάρα πολύ άσχημα. Υπερβολικά άσχημα. Συνεχώς, ενώ ξέραν ότι ήμουν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, συνεχώς η πεθερά μου να με βάζει να κάνω βαριές δουλειές, να με διατάζει, όχι απλώς να με βάζει. Εκείνη να μην δίνει καμιά σημασία, αν εγώ πονάω, αν εγώ κλαίω ή αν εγώ στεναχωριέμαι, δεν υπήρχα για εκείνη. Ήμουν μια καλή γυναίκα για να της κάνει απλά τις δουλειές. Το Θεό, το πατέρα μου, στη μάνα μου, πήγα και πάρτο. Ποιο? Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Κράτα την ατυχές. Αυτός είμαι. Ήρεμα. Κάνε του παιδί και κάτι. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Τι το παίρνει, το παίρνει σαντράκι. Βεβαίως, μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι ο φταίχτης, εγώ είμαι ο καβαλάρης. Η δική σου είναι εκτός περιοχής. Ακούρε κουλά. Πότε σε ειρωνεύτηκε τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικός μου πατέρα? Αφού έτσι είναι η ίδια, μωρέ! Μου ξεστοποιείς, αυτό κάνεις. Μα μου ξεστά τα νεύρα, καταλαβαίνει, καθρέψε καμιά ακούδα. Καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάου. Μου σπάσα τα νεύρα. Κάνεις πάντα ό,τι θέλει μάνα. Αυτό είναι, δεν έχω άλλο να σου πω. Εκτός από τα προβλήματα με την πεθερά μου που είχα, δεν είχα πρόβλημα με τον άντρα μου. Μετά από το στρατιωτικό δημιουργήθηκε το πρόβλημα που άρχισαμε και ήμασταν όλη μέρα μαζί. Γιατί όλη μέρα εγώ τρωγόμουν με τη μαμά του, εκείνος έπαιρνε το μέρος της μαμάς του. Έβγαινε εμφανώς και έπαιρνε το μέρος της μητέρας του. Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα, έτσι, ναι, για να δω πώς έπαιρνε θέση? Ήμουνα έγκυος στο πρώτο μου το γιο, 7 μηνών. Γύρισε από το στρατιωτικό άντρας μου με άδεια. Ήταν η τελευταία άδεια που έπαιρνε γιατί μετά θα απολυόταν. Και γύρισε και μου. Και έφερε τα στρατιωτικά. Εγώ τα έπαιρνα, εγώ τα σιδέρωνα. Κάποια στιγμή με το που ήρθε, λέω: κάτσε να φας και να κάτσουμε παρέα. Να τον δω λιγάκι, να μου πει πώς πέρασε τα συνδεσμένα σε ένα ζευγάρι. Άρχισε η πεθερά μου να φωνάζει, σήκω και πλύνει τα ρούχα, σώ και καλά τα ρούχα. Της είπα εγώ ότι δεν τα πλένω τώρα, θα τα πλύνω όταν πρέπει να τα πλύνω. Και κάποια στιγμή την έπιασε, έκανε ότι την πιάνει η καρδιά της. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο της πεθεράς μου, η καρδιά της. Εγώ φοβήθηκα και άρχισα να τρέχω, πανικόβλητη μέσα στο σπίτι. Άρχισα να ανέβηκα, έχει κάτι σκαλοπάτια το χωριό τους, θα ανέβηκα να φτάσω. Τελικά έφτασα με την ψυχή στο στόμα, ειδοποίησα την κόρη της. Και γυρνώντας ακούω στην πόρτα και λέει: είδες εγώ, θα την κάνω να αποβάλει. Την έστειλα να ανέβει όλα αυτά τα σκαλιά, μέχρι το βράδυ θα έχει αποβάλει. Και όντως με έπιασαν πόνοι εκείνη τη βραδιά. Βέβαια δεν απέβαλα, δεν τσέκανα το χατήρι, αλλά. Σοβαρά, το πρόλαβα. Να. Είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό? Κι όμως έχει κάνει πάρα πολλά. Καλά, και ο άντρας σου τι έλεγε όταν του έλεγε? Ο άντρας μου έλεγε συνέχεια ότι μην την παραξηγήσει, θα το χωνέψει. Κάποτε θα το χωνέψει. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το δεύτερο το γιο μου, ήμουν στο νοσοκομείο. Ήρθε η πεθερά μου για να δει το εγγόνι της. Εγώ ήμουν από Κεσαρική και ήμουν ακόμα από την Άρκος. Και αρχίσανε να μαλώνουν πάνω από το κεφάλι μου συνέχεια για τα λεφτά, για το ΙΚΑ, για το πώς θα βγει η γέννη. Όταν συνήλθα και της είπα ότι τώρα είναι ένα χαρούμενο γεγονός, αργότερα θα τα συζητήσουμε αυτά, μην μας φορτώνεις με τέτοια προβλήματα. Γύρισε και μου άρχισε να φωνάζει μέσα στο νοσοκομείο η πεθερά μου, μέχρι που στο τέλος γύρισα και της λέω, του λέω το άντρα μου, εσύ δεν θα μιλήσεις καθόλου. Λέει και γύρισε εκείνος και είπε, όχι, λέει, δεν γιατί να μιλήσω, δίκιο έχει η μάνα μου. Αν δεν συνοηθούμε τώρα για το οικονομικό, πότε θα συνοηθούμε? Έγινα εξαλλή εγώ πλέον. Και από εκεί και πέρα μπορούσα να καταλάβεις ότι δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω την κατάσταση ήρεμα μαζί της. Συνήθως ο άντρας μου, επειδή ταξίδευε, έλεγα εγώ ότι την τάδε μέρα γιορτάζει το παιδί μας. Έλεγε εκείνη, όχι, ο άντρας σου θα φύγει να πάει ταξίδι. Μα αυτή την ημέρα φύγει, την άλλη μέρα φύγει, νωρίτερα για να είναι εκείνη την ημέρα. Και μου λέει, αν δεν φύγει ταξίδι, εσύ τι θα φας? Και ποτέ σε γιορτές με τον άντρα μου δεν ήμασταν μαζί, ούτε γιορτή ούτε επέτειο. Καλά, και αυτός άκουγε τη μητέρα του και έλεγε. Ναι, έπρεπε να φύγει ταξίδι. Το είπε η μητέρα του, ήταν νόμος, τελείως. Με όλα αυτά που έχουν μπει στη μέση, πώς είναι η σχέση σου με τον άντρα σου? Η σχέση μας ήταν, αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε. Μέχρι που απομακρυνθήκαμε τελείως. Στο Θεό, τι το πατέρα μου, στη μάνα μου, πήγα και πάρτο. Ποιο? Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Κράτα την ατυχές. Αυτός είμαι. Ήρεμα. Κάνε του παιδί και κάτι. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Λίτο πέρα το παίρνει σαντράκι. Βεβαίως, μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι ο φταίχτης, εγώ είμαι ο καβαλάρης. Η δική σου είναι εκτός περιοχής. Ακούρε κουλά.
Πότε σε ειρωνεύτηκε τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικός μου πατέρας. Αφού εσύ είναι η ίδια, μωρέ. Μου συστητοποιείς. Αυτό κάνεις. Μα μου ξέρω τα νεύρα, καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις καμιά ακούδα. Καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάου. Μου σπάσα τα νεύρα. Κάνεις πάντα ό,τι θέλει μάνας. Αυτό είναι, δεν έχω εγώ άλλο να σου πω. Αισθανόσουν πλέον ότι έχεις χάσει το παιχνίδι στο γάμο αυτό, δηλαδή είχες καταλάβει ότι πηγαίνετε... Ναι, το είχα καταλάβει και το ήξερα. Το περίμενα ότι θα γίνει. Το περίμενα. Γιατί από τη στιγμή που ήμασταν συνεχώς κόντρα, όχι η μάνα σου δεν με υποστηρίζεις, ενώ βλέπεις καθαρά ότι δεν φταίω. Και συνεχώς μου έλεγε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, άρχισα να κρυώνω εγώ πρώτα μαζί του. Και έτσι ήξερα ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Ήταν ζήτημα χρόνου πλέον από εκεί και πέρα. Πώς πήρες την απόφαση να τον αφήσεις? Δεν τον άφησα, με άφησε. Μου το είπες εσύ, ναι. Μου το είπες στην αρχή. Έφυγε μία μέρα και δεν σου είπα ότι πηγαίνει για δουλειά. Ναι, και δεν ξαναγύρισε. Μετά από 10 μέρες πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι δεν θα ξαναγυρίσει στο σπίτι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μιλάμε μόνο με τους δικηγόρους. Εσύ τι σκέφτηκες όταν το πρώτο βράδυ δεν γύρισες στο σπίτι σου? Σκέφτηκα ότι είναι στη δουλειά. Το δεύτερο βράδυ σκέφτηκα ότι ίσως κάτι του συμβαίνει και άρχισα να παίρνω τηλέφωνα να μάθω τι και πώς. Ενώ η πεθερά μου και ο πεθερός μου το ξέρανε, μου λέγανε ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται, μήπως του είχε τύχει και κάτι και με είχαν τρελάνει εμένα ότι μπορεί κάτι να του είχε συμβεί κακό αυτές τις 10 μέρες. Και στο τέλος, μετά από τις 10 μέρες που με πήρε και μου λέει δεν θα ξαναγυρίσω, έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί λέω, όλοι το ξέρατε και κανένας δεν μου είπε εμένα τίποτα. Ανησυχούσα ότι κάτι μπορεί να του είχε συμβεί. Και εκεί άρχισα πάλι να φωνάζω με την πεθερά μου και αυτά. Και μου είπε η πεθερά μου ότι αυτό το κάναμε για να βάλεις μυαλό. Να σου αποδείξουμε ότι πρέπει να κάνεις υπομονή μαζί μας άμα θέλεις τον άντρα σου. Φυσικά εγώ δεν το δέχτηκα. Ότι η υπομονή έχει και τα όρια της. Και έτσι τελείωσε. Εκείνος ωστόσο είχε μια άλλη σχέση. Είχε κάνει άλλη σχέση? Ναι, 2 χρόνια νωρίτερα, πριν φύγει από το σπίτι, είχε μια άλλη σχέση. Χωρίς να την ξέρω εγώ. Και πότε το έμαθες εσύ αυτό? Εγώ το έμαθα αφού το έφυγε από το σπίτι. Από πού? Από πού το έμαθα για τη σχέση, το ίδιος ήρθε και μου το είπε. Ήρθε ο ίδιος και σου είπε ότι έχει εξωζυγική σχέση εδώ και 2 χρόνια. Ναι, ότι την είχα αυτή την κοπέλα εδώ και 2 χρόνια και αποφάσισα να μείνω μαζί της. Έτσι, τελείως ξεκάρφωτα, χωρίς να το περιμένω, ουρανοκατέβατο. Πόσο καιρό πέρασες μέχρι να το ξεπεράσεις αυτό, Αγγελική? Γύρω στα 4 χρόνια, όσο είμαι χωρισμένη. Και ξαφνικά έρχεται στη ζωή σου ο Μανώλης? Ναι. Με το Μανώλη πώς είναι τα πράγματα? Καταρχάς, η ομοιότητα έτσι βγάζει μάτι. Πάλι έχεις το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Πάλι είναι τα πεθερικά στη μέση. Πάλι τα πεθερικά στη μέση. Πάλι τα ίδια προβλήματα. Πάλι αναποφάσιστος ο Μάνος. Πάλι να προσπαθεί να βρει τη ρέγουλα να μην χαλάσει την καρδιά κανενός. Άσχετα αν χαλάει τη δική μου. Αρκεί να μην χαλάσει την καρδιά της μητέρας του. Και πάλι τα ίδια και τα ίδια. Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Κράτα την να τη χαίρεσαι. Αυτό είναι. Ήρεμα. Κάνε του παιδί και κάτι. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Λίγο πέρα το παίρνει αντράκι. Βεβαίω, είμαι στο σπίτι. Εγώ είμαι ο φταίχτη. Εγώ είμαι ο καβαλάρη. Η δική σου είναι εκτό περιοχή. Ακούει κουλά. Πότε σε ειρωνεύτηκε τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικό μου πατέρα? Αφού έτσι είναι η ίδια, μωρέ. Μου συστητοποιείς. Αυτό κάνεις. Μα μου ξέρω τα νεύρα. Καταλαβαίνεις. Δεν καμιά ακούδα. Καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάου. Μου σπάσα τα νεύρα! Κάνεις πάντα ό,τι θέλει μάνας. Αυτό είναι, δεν έχω εγώ άλλο να σου πω. Όταν γνώρισα τα πεθερικά μου, από εκεί ξεκινήσαν όλες τις ιστορίες. Ακόμα ούτε με ξέραν, ούτε τους ήξερα. Και γι' αυτό δεν είχα πρόβλημα με το Μάνο. Όταν όμως με γνωρίσανε, τότε ξεκινήσαν όλα. Όταν μάθανε ότι ο Μάνος έχει μια σχέση με μια γυναίκα 10 χρόνια μεγαλύτερη με 3 παιδιά, τότε αρχίσαν όλες τις ιστορίες. Η πρώτη σου αντίδραση ήταν αρνητική στο Μάνο, από αυτά που σου έχει μεταφέρει τουλάχιστον? Οι γονείς του? Ναι. Δεν ήταν από το Μάνο, ήταν από μένα. Γιατί όταν μου είπε έλα στο σπίτι να ειδωθούμε, ανέβα επάνω, πήγα σπίτι εγώ τελείως ανέμελη να γνωρίσω, να δω και τη μητέρα του. Και ανοίγοντας την πόρτα μου, κλείσαν την πόρτα στη μούρη και μου είπαν ότι να μην ξαναπατήσω, να μην ενοχλήσω το γιο τους. Σοβαρά, μην ξαναπατήσω. Κλείσαν στη μούρη την πόρτα. Ναι, ήταν η πρώτη εντύπωση αυτή από την πεθερά μου. Και όταν από την εμφάνιση έβγαλε τα συμπεράσματα και έκλεισε την πόρτα? Όχι, της είχε πει ο Μάνος ότι εγώ είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερη και ότι είμαι χωρισμένη. Α, σε περίμενε, ήξερε ούτως ή αλλιώς ότι έχει πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα δεν με είχε προειδοποιήσει τι έχω να αντιμετωπίσω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάω να αντιμετωπίσω μια γυναίκα την οποία θα με συστήσει και θα την γνωρίσω στην πορεία. Δεν πρόλαβα να γνωρίσω όμως πορεία γιατί έφαγα την πόρτα κατάμουτρα.
Άρχισε να φωνάζει, φύγε, μην ξανανοκλείς το γιο μου και δεν είναι για τα δόντια σου και κάτι παλαβά. Ο Μάνος. Ο Μάνος προσπάθησε άλλη μια φορά να δικαιολογήσει τη μητέρα του. Καταρχάς, εσύ τι έγινε, έφυγες από το σπίτι ή μπήκες τελικά μέσα? Όχι, έφυγα. Έφυγε. Έφυγα από το σπίτι και όταν τον πήρα τηλέφωνο και συναντηθήκαμε, ήρθε στο δικό μου σπίτι, προσπάθησε να τη δικαιολογήσει ότι είναι φυσιολογικό μια μητέρα με τέτοια ηλικία διαφοράς να φοβάται. Και μια ζωή και μέχρι τώρα είναι μια δικαιολογία για τη μητέρα του. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιγράφεις, την ώρα δηλαδή που η πεθερά σου ανοίγει την πόρτα για να σε προϋπαντήσει και ξαφνικά στην κλείνει στα μούτρα, ο Μάνος δεν βγήκε έξω, δεν έτρεξε να σε φωνάξει, να σε φέρει όχι, πίσω? Όχι, όχι, τίποτα. Έκλεισε την πόρτα εκείνη, άρχισε να βρίζει από μέσα. Εγώ τα είχα χάσει, καθόμουσα χαμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας, χωρίς να ξέρω τι μου γίνεται. Και όταν συνήλθα από τις φωνές που άκουγα από μέσα, σηκώθηκα και έφυγα. Και με πήρε τηλέφωνο στο σπίτι και μου λέει: θέλω να μιλήσουμε. Μιλήσαμε, ήρθε σπίτι μου μετά, του είπα ανέβα σπίτι. Και ήρθε και του λέω: τι ήταν αυτό, γιατί έγινε αυτό? Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και μου λέει: μην την παρεξηγείς, είναι η διαφορά ηλικίας και τέτοια. Δηλαδή, πάλι να τη δικαιολογήσει. Συνεχίστηκε ωστόσο η σχέση. Η σχέση συνεχίστηκε και τα προβλήματα συνεχίζονται με την πεθερά μου. Υποτίθεται ότι ο Μάνος θα προσπαθούσε να λογικέψει τη μητέρα του. Αυτή ήταν τουλάχιστον η συνεννόηση που κάνατε, ναι, μετά από το περιστατικό. Ναι, ότι θα προσπαθούσε να της μιλήσει, να καταλάβει η μητέρα του ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η ηλικία. Ότι εκείνος θέλει να είναι μαζί μου και εγώ θέλω να είμαι μαζί του. Τον αγαπάω και με αγαπάει. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Τι άλλα περιστατικά έχουν γίνει μεταξύ σας? Ήταν, θυμάμαι, κάποια γιορτή. Είχα εγώ γιορτή στο σπίτι. Και είχα πει στο Μάνο, άμα θέλει να τους πάρει τους γονείς του και να έρθουν σπίτι μου. Όταν αποφάσισα να το κάνει αυτό, ήρθαν στο σπίτι. Εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω για εκείνους το έκανα. Δεν δεχόμουν ωστόσο να ούτε βλέμμα στραβώ να πέσει πάνω στην πεθερά μου, γιατί ήξερα ότι θα το παρεξηγήσει. Και όταν κάποια στιγμή γύρισα εγώ και στο Μάνο και του είπα, λέω, το παιδί, γιατί ο Μάνος μου λέει ότι τα παιδιά είναι και δικά μου παιδιά. Θα λες το παιδί μας, δεν θα λες το παιδί μου. Και του είπα κάποια στιγμή, λέω, το παιδί μας, Μάνο, κοίτα, κάτι κάνει. Κάτι έπαιζε εκεί. Άρχισε να φωνάζει η πεθερά μου και τι θέμα είναι και πού το βρήκε ο Μάνος να είναι δικό του το παιδί και αυτό είναι δικό σου και εγώ δεν το θέλω. Μέχρι που άρχισα εγώ να τη λέω ότι τι πράγματα είναι αυτά, γιορτή μέσα στο σπίτι, συγκεντρωθείτε, δεν είναι πράγματα αυτά να γίνονται. Και άλλη μια φορά πήρε το μέρος της. Στο Θεό, το τραβάτε στον πατέρα μου, στη μάνα μου, πήγα και πάρτο. Ποιο? Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Κράτα την να τη χαίρεσαι. Αυτό είναι. Ήρεμα. Κάνε του παιδί και κάτι. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Τι το παίρνει, το παίρνει σαντράκι. Βεβαίω, μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι ο φταίχτη, εγώ είμαι ο καβαλάρη. Η δική σου είναι εκτό περιοχή. Ακούρε κουλά. Πότε σε ειρωνεύτηκε τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικό μου πατέρα. Τι κάνει τα μωράκια, μωρέ. Το συνειδητοποιεί. Αυτό κάνει. Μα μου ξέρει τα νεύρα, δεν παίρνει καμιά κούδα. Καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάου. Μου σπάσα τα νεύρα. Κάνει πάντα ό,τι θέλει μάνα. Αυτό είναι, δεν έχω άλλο να σου πω. Λόγω δεν μπορώ να δείξω όλη κατανόηση. Του είχα πει και για τα παιδιά και για ότι είμαι χωρισμένη, δεν του είχα κρύψει κάτι. Και ήξερα ότι θα μιλήσει με τους δικούς του και ότι όλα θα πηγαίνανε ωραία. Τώρα απότομα πώς βγήκε μια πεθερά έτοιμη να με κατασπαράξει και έναν μάνο που συμφωνεί συνεχώς με τη μητέρα του, δεν ξέρω. Ξέρεις, εγώ δεν ρίχνω άδικο στην πεθερά σου και στον πεθερό σου, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτοί βεβαίως και ανησυχούν και βεβαίως και σκέφτονται για τη διαφορά ηλικίας και βεβαίως και σκέφτονται ότι υπάρχουν και τρία παιδιά και δεν είναι τα δικά του παιδιά του Μάνου. Απ' την άλλη όμως, αν υπάρχει εδώ ένα ζήτημα, είναι να δείξουν κατανόηση στις επιλογές του γιου τους. Γιατί αυτοί είναι μεγάλοι άνθρωποι, κάποιες αντιλήψεις συγκεκριμένες έχουν για τα πράγματα, από εκεί και πέρα είναι θέμα του Μάνου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς μαζί μου σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή, αν είχες εσύ κάνει μια επιλογή στη ζωή σου, ας πούμε, και οι γονείς σου είχαν πρόβλημα. Δεν νομίζω. Εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ οι γονείς μου να φτάσουν στον άνθρωπό μου. Κοίτα, αυτό ήδη το έχω κάνει εγώ με τους δικούς μου. Γιατί όταν μάθανε ότι εγώ είμαι με τον Μάνο, είχαν αντιρρήσεις. Επειδή ο Μάνος είναι μικρότερος. Αντίθετη πλευρά τώρα. Mm. Όταν όμως εγώ τους είπα ότι θα πρέπει να το πάρετε απόφαση, από τη στιγμή που εγώ τον διάλεξα, εγώ θα μείνω μαζί του. Εγώ θα κοιμηθώ μαζί του. Πρέπει να το πάρετε απόφαση. Και το πήρανε. Το πήραν και είπαν ότι από τη στιγμή που το θέλεις εσύ, εμάς μας περισσεύει. Δικό σου το λάθος αν είναι αύριο, εσύ θα το αντιμετωπίσεις. Ενώ ο Μάνος δεν το έχει πει αυτό στους δικούς του. Προσπαθεί πάντα να βρει τη μέση λύση, που δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτή την περίπτωση.
Μέση λύση πράγματι δεν υπάρχει. Κατανόηση να υπάρξει και από τις δύο πλευρές, βέβαια. Συμβατικότητα, ναι. Όχι όμως κατανόηση μόνο από τη μια πλευρά και η άλλη συνεχώς να φωνάζει. Αυτή δεν την αντέχω. Τι άλλα περιστατικά έχεις ζήσει, γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, σαν οικογένειες, θα ενώνεστε έτσι και έχει κάποια γιορτή, όπως μου περιέγραψες λίγο πριν, ή για να σε συναντήσουν. Δηλαδή, συναντιέστε καθόλου, πας να τους δεις καθόλου. Πηγαίνω συχνά. Αλλά όχι για να τους συναντήσω, πηγαίνω όταν λείπουν. Αναγκαστικά. Γιατί όποτε με συναντάνε, αρχίζουν και φωνάζουν. Να φύγω, να μην τον ενοχλώ. Και συνεχώς φεύγω με κατεβασμένο το κεφάλι. Και έτσι πάντα πηγαίνω όταν λείπουν εκείνοι. Πώς νιώθεις εσύ όταν σου μιλάνε έτσι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εσύ τώρα δεν είσαι κοριτσάκι. Έχεις ζήσει ένα γάμο, έχεις τρία παιδιά, είσαι μάνα. Έχεις ήδη περάσει κάποιες δυσκολίες στη ζωή σου, δεν είσαι δηλαδή ένα παιδάκι. Νιώθω αγανάκτηση, μεγάλη. Δηλαδή εννοώ αγανάκτηση. Γιατί θα πρέπει δηλαδή, ένας άντρας, ένας γιος, θα πρέπει πάντα να είναι πίσω από το φουστάνι μιας μητέρας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό με αγανακτεί. Γιατί να μην έχει τη δική του, την αποκλειστική ιδέα για τον εαυτό του. Την άποψή του, να πει ότι αυτό εγώ θέλω και αυτό θα είναι. Ή να το πει καθόλου, να μου πει εμένα ξεκάθαρο ότι Αγγελική αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεις. Ή μένεις ή φεύγεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και προσβλητικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να αισθάνεσαι ότι δεν σε αποδέχονται γιατί είσαι μεγάλη και γιατί έχεις τρία παιδιά. Είναι προσβλητικό. Κι όμως προσπαθώ να τους ανεχτώ. Προσπαθώ, δεν είμαι σίγουρη ότι θα το αντέξω να τους ανεχτώ άλλο. Γιατί εγώ όταν γνώρισα τον Μάνο δεν ήξερα ότι θα μπω πάλι σε μια τέτοια διαδικασία. Πάλι από την αρχή. Στο Θεό, τι θα πει στον πατέρα μου, στη μάνα μου, πήγα και πάρτο. Ποιο? Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Κράτα την να τη χαίρεσαι. Αυτό είναι. Ηρέμα. Κάνε του παιδί και κάτι. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Λίτο πέρα το παίρνει αντράκι. Βεβαίω, είμαι στο σπίτι. Εγώ είμαι ο φταίχτη, εγώ είμαι ο καβαλάρη. Η δική σου είναι εκτό περιοχή. Ακούρε κουλά. Πότε σε ειρωνεύτηκε τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικός μου πατέρα. Αφού έτσι είναι η ίδια, μωρέ. Μου ξεστητοποιείς. Αυτό κάνεις το παπά. Μα μου ξεστά τα νεύρα, καταλαβαίνει. Μα δεν είσαι καμιά ακούδα. Καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάου. Μου σπάσα τα νεύρα. Κάνεις πάντα ό,τι θέλει Μάνος. Αυτό είναι, δεν έχω εγώ άλλο να σου πω. Ποια είναι η θέση του Μάνου σε όλα αυτά? Δηλαδή, γίνεται το πρώτο περιστατικό, εντάξει, σου λέει να δείξει κατανόηση. Το δεύτερο το ίδιο. Το τρίτο το ίδιο. Κάποια στιγμή, όταν εσύ αναγκαστικά πηγαίνεις αγκλέφτης στο σπίτι του για να μην πέσεις πάνω του όμως, αυτό έχει γίνει αστείο. Δηλαδή, είσαι η κοπέλα του. Σε λίγο από ό,τι φαντάζομαι, θέλετε να το επισημοποιήσετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Καταντάει αστείο πια αυτό. Ποια είναι η επίσημη θέση του? Ωραία. Τι είναι αυτά που λες? Γιατί σε ενοχλεί, αλήθεια? Ναι, με ενοχλεί, τι είναι αυτή η Δεν μιλάς με αυτόν τον τρόπο όμως. Για να συνεχίσει, πες κι άλλα, έλα εδώ είμαι. Όχι, είχα να πω, το είπα. Έχεις αντίρρηση σε όλα αυτά? Ναι, πολλές. Δεν παίρνεις το μέρος σου μητέρα? Ναι, γιατί τα δικά σου παραδείγματα δίνεις, ενώ δεν δεις τα δικά μου παραδείγματα πάνω σε σένα. Ποια είναι τα δικά σου παραδείγματα, για να τα ακούσω? Για πες μου κάτι, όταν είχα έρθει μέσα και μου είχε βρει η μάνα σου, εγώ ήταν καλά. Και με τη μάνα προσπαθώ να τη συμπιώσω μέσα σένα, ναι. Όταν σε έβρισε η μητέρα, μητέρα μου είναι μητέρα μου. Όταν σε έβρισε η μητέρα μου, εγώ τι της είπα? Της είπα ότι είναι θέμα δικό μου και κάνει ένα πρόβλημα. Και εγώ τι λέω στη μάνα μου? Τα καλαντά. Όχι, δεν το λες αυτό. Δεν το λες αυτό. Συνεχώς σου βρίσκεις μια δικαιολογία. Συνεχώς λες, μαμά κάνει υπομονή, μαμά η Αγγελική είναι αυτή, μαμά την Αγγελική μπορεί και αύριο να μην την έχουμε. Τελευταία έτσι της είπες. Ότι μαμά με την Αγγελική είμαστε προσωρινά. Έλαχιστε και Παναγία. Λοιπόν, να μην κάνουμε όρθιοι την κουβέντα. Κάθισε κάτω αν θέλεις να της πεις όλα αυτά που νιώθεις και την άποψή σου. Έλα, πες τι έχεις να πεις. Συνέχισε, έλα, δώσε. Τι να δώσω? Δεν είναι αλήθεια αυτά που λέω? Άκουσες τι είπα? Εγώ άκουσα τι έλεγες. Καλά, εκεί πέρα καθόμουν. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το ψέμα που είπα? Πρώτα. Όταν ήρθες στο σπίτι, είχα κάνει ένα πρόλογο με τη μάνα μου. Όταν μπήκες μέσα, εντάξει, γιατί μπήκες μέσα, εντάξει, δεν έφταιγε η μάνα που τσακώθηκε μαζί σου. Δεν μπήκα μέσα. Δεν την πόρτα μέσα. Στη μόρ την έφαγα. Δεν μπήκα. Για θυμίσου το καλά, σε παρακαλώ. Εγώ θα τα τετραγωνιζέ. Σταμάτα να με ειρωνεύεσαι και προσπάθησε να δεις την πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Είσαι ένα πιόνι της μητέρας. Σε βαλογείς τώρα. Εγώ είμαι το πιόνι της μητέρας μου. Ναι. Ή εσύ με τη μάνα σου? Εγώ? Ποια μάνα μου? Πού είναι η μάνα μου? Η μάνα σου τι έγινε με τη μάνα σου? Για πες με τη μάνα σου τι έγινε. Τι τους είπα εγώ για όλη την κατάσταση? Ότι είναι δικό σου πρόβλημα. Λοιπόν, εσύ το έχεις πει αυτό στη μάνα σου? Αμέ, πάρα πολλές φορές. Πότε το πες? Αλλά που πάντα όταν γινόταν ένας καυγάς, πάντα εγώ ήμουν το άδικο. Οπότε δεν είχε άδικο η μάνα σου. Αυτή τη στιγμή τη μεγάλη ζωή σου. Λοιπόν, καταρχάς δεν θα τη μιλάς έτσι. Θα μιλάς όμορφα. Ναι.
σου εκθέτει αυτή τη στιγμή τι νιώθει και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσεις. Η Αγγελική μου περιέγραψε μια κατάσταση την οποία εγώ προσωπικά τη θεωρώ αστεία. Και δεν τη θεωρώ αστεία από τους γονείς σας. Είτε δεν σε θέλανε εκείνοι, είτε δεν τη θέλουν οι δικοί σου. Οι γονείς σας είναι μεγάλοι άνθρωποι και έχουν, εν πάση περιπτώσει, μια άποψη για τη ζωή. Εσείς οι δύο όμως αποφασίσατε να κάνετε ένα βήμα, να φτιάξετε μια σχέση. Αν αυτή τη σχέση εσείς οι δύο δεν την υποστηρίξετε πάνω απ' όλα, δεν θα υπάρξει ποτέ σχέση. Μου λέει λοιπόν η Αγγελική ότι μια ωραία μέρα έρχεται σπίτι να γνωρίσει τη μητέρα σου και το έχετε κανονίσει κιόλας αυτό, δηλαδή η πεθερά να γνωρίσει την ήθη ουσιαστικά. Και με το που χτυπάει την πόρτα, τη βλέπει μάνος και της κλείνει την πόρτα στα μούτρα και αρχίζει και ουρλιάζει. Και έμεινα απ' έξω η κοπέλα. Εκεί που ήσουν, τι έκανες? Μέσα στο σπίτι ήμουνα και ήρθε μέσα στο σπίτι. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, μπήκε μέσα στο σπίτι. Αλλά δεν ξέρω τι έφταιξε που τσακώθηκε μαζί τη. Μπήκα... Δεν μπορεί να πει ότι σε κλειστή μπήκα μάνα, εγώ μέσα στο δικό σου σπίτι. Μούτης. Εδώ μπήκα εγώ. Ναι, μέσα μπήκε. Στο δικό σου σπίτι. Ναι, γιατί δεν μπήκε. Λέει πώ την έχουμε δει εδώ πέρα δουλειά. Θα έχει να πιάσει σε μια εδώ πέρα, μου λε κουλά. Εγώ σου λέω κουλά. Η μάνα μου είναι μάνα μου, εντάξει. Κράτα την να τη χαίρεσαι. Θα την κρατήσει πάρα πολύ καλά και μάλιστα την κρατά και έτσι. Αγκαλίτσα. Αλλά άσε μέρα στην ησυχία μου. Α αφήσει την ησυχία σου, ευχαρίστω. Δεν είπα κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε βρε στη μάνα μου. Κάτι να κάνει από τώρα. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε και μην μιλάτε έτσι άσχημα. Λοιπόν, μπορεί να τη απαντήσει σοβαρά σε αυτά που λέει, κάθισε κάτω, μάνα. Τι, η Αγγελική λέει ψέματα αυτή τη στιγμή. Περιγράφει μια κατάσταση. Μπήκε, τι έγινε εκείνη την ημέρα? Μπήκε μέσα στο σπίτι. Ναι, την υποδέχτηκε πήγε η μητέρα σου, δηλαδή της είπε καλώ στην κοπέλα μας. Ναι, βέβαια εντάξει, είχε κάποιες αντιρρήσεις όπως είχε κάποιες αντιρρήσεις και δικές της. Ναι. Δεν μπορώ να τα ρίχνω μόνο στους δικούς μου γονείς. Εσύ να εξηγηθείς κανονικά. Όχι να εξηγέσαι μόνο για την πάρτη σου. Μετά πολλά, λέω, έλα τη γνωρίζεις, δεν είναι κακή κοπέλα. Μπαίνει μέσα. Μπήκα μέσα στο σπίτι σου, εγώ. Ναι, μπήκε μέσα στο σπίτι μου για καφέ. Καλά. Τραγού. Τραγού. Λοιπόν. Αμάν. Θα σα αφήσουμε τις ειρωνίες. Λοιπόν. Μπαίνει μέσα στο σπίτι. Μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πάει να φτιάξει καφέ. Κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει προηγηθεί μέσα στην κουζίνα καθώς μιλάγανε. Και σηκώνεται και έρχεται στατισμένη. Η μάνα μου, όπως άρχισε και έβριζε. Εγώ πιάνω να πάω εσύ το μέλλον. Ήξες... Βασικά δεν μπήκα μέσα στο σπίτι. Αυτή η περίπτωση που λες είναι άλλη. Ναι. Δεν ήξερες τι υπόθηκε μέσα στην κουζίνα? Όχι. Δεν το ήξερες? Όχι, μου σουραλώνει. Δεν ήξερες εσύ όταν μου είπε η μάνα σου ότι να αφήσει το γιο μου ήσυχο γιατί δεν είναι για τα δόντια σου? Μπα! Αυτό δεν το ήξερε, αφού ήσουν μπροστά όταν. Αυτό είπε η μάνα μου. Δεν ήσουν μπροστά όταν. Όχι, δεν ήμουνα. Δεν ήσουν μπροστά, μάνο. Αμά. Ελά, σου κάνω μια ερώτηση, γιατί έξω και τσατίζομαι τώρα. Μου λες ότι η μάνα μου σου είπε αυτά πράγματα. Εσύ θεωρητικά τα θεωρεί στέκουνε. Δεν ήμουν μπροστά και δεν τη έβαζα μια φωνή. Τι φωνή να τη βάλει, ρε μάνο, που σου βάζει τη φωνή και λε καλημέρα. Σου λέει μάνο και στέκεσαι σούζα. Μου λέει μάνο και στέκομαι σούζα. Δεν είναι δηλαδή, έτσι. Η δική σου ρε παιδάκι μου, για να το λύσουμε κάπως διαφορετικά το θέμα. Γιατί ξηγέμε, αρχίζω και πριν να μπάριζες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η δική σου θα με λέγανε φλόρο, εντάξει. Εντάξει. Δεν τους άρεσε η κομμωτική, εντάξει. Η μάνα σου λέει και το ένα είναι και το άλλο. Χήμα. Εντάξει, και εγώ δεν καθόμουν να του μιλήσω και του μιλάγα γενικά. Ήμουν το κορόιδο τη υποθέσεω. Όχι, δεν είσαι το κορόιδο, γιατί έπαιρνα εγώ τα ηνία. Του έβαζα εγώ η ίδια στη θέση του. Ενώ εσύ ίδια. Δεν παίρνει τα ηνία στα χέρια σου. Δεν λες εις μάνα σου, ξέρει κάτι, μάνα. Αυτή είναι η Αγγελική, εγώ θα ζήσω μαζί της. Όπως το είπα και εγώ και στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Είπες κάτι τέτοιο. Δηλαδή τώρα εσύ μου λες με λίγα λόγια τώρα μου λες ότι εγώ είμαι ο φταίχτης, εγώ είμαι ο καβαλάρης. Η δική σου είναι εκτός περιοχής. Άκουρε κουλά. Ρε, τι θες να μου πεις? Συγκρίσουν λίγο σοβαρά. Τι θες να μου πεις? Λοιπόν, θα λοιπόν, είναι οι γονείς μου. Μη σηκώνεστε, καθίστε κάτω. Τι θες να μου πεις, ότι έχεις δίκιο? Λοιπόν, καθίστε κάτω. Αυτή είναι οι γονείς μου, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι και τους αποδέχεσαι εσύ. Εγώ όμως δεν μπορώ να τους αποδεχτώ. Ωραία, γιατί τους ανάφερες όμως. Γιατί λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημά μου ανάμεσα σε μένα και σε εσένα. Δεν έχω άλλο πρόβλημα μαζί σου. Ωραία, τότε τι θέλεις. Λοιπόν, ήρεμα. Θέλει να λύσετε το πρόβλημα, βρε Μανώλη. Θέλει να το λύσετε. Πες μου ένα πράγμα, με τους δικούς της γονείς τι είχε γίνει? Όταν πρώτο γνωριστήκαμε. Ναι. Και δεν τη βρήκα, εκείνη με βρήκε. Τι σημαίνει αυτό? Όχι, είμαστε μαζί, το αποδέχομαι. Είμαι στάνταρ. Λοιπόν, άρχισαν οι γονείς της να μην τους αρέσει η φάτσα μου. Γιατί? Δεν γούστανα κάποιο παλικάρι που είχε κομμωτήριο, κάποιο παλικάρι που είναι μεγαλύτερη η κόρη τους, mm-hmm. Δεν με θεωρούσαν σοβαρό. Και άρχισαν να μου βγάζουν την κουδούνα. Μπροστά σου τα έλεγαν αυτά? Μπροστά μου, η ίδια μου τα έλεγε και άμα δεν θέλει και ας μην το ασχηριστεί και θα πει ψέματα. Μπροστά σου, εδώ, μπροστά σου ήρθε ποτέ ο πατέρας μου και η μάνα μου να σου πούνε ότι είσαι ηλίθιο, ότι είσαι, ξέρω εγώ, δεν είσαι άξιος για την κόρη τους? Και το δούλεμα πώς ήταν, ρε παιδάκι μου?
Στο είπε ποτέ κανένας μπροστά σου. Γιατί με ειρωνευόταν όταν ήμουν μέσα στην κουζίνα. Πότε σε ειρωνεύτηκε, τουλάχιστον η δικιά μου μάνα και ο δικός μου πατέρα. Όταν είχα βγάλει την μπλούζα μου, λέει το παίρνει σαντράκι. Βεβαίως, μέσα στο σπίτι ήταν μπροστά η μάνα και ο πατέρας μου και έβγαλε την μπλούζα σου. Και στο είχα πει, μάνο, πρέπει να είσαι σοβαρός, υπάρχουν τρία παιδιά. Και μου πες, ναι. Και πιάνεις και λέει, άμα το μα βγάζεις μπλούζα, βγάζεις παντελόνια. Βγάλε ένα παντελόνι. Με το ποξεράκι θα κυκλοφορούσες. Μέσα στο σπίτι. Μα τόσο παραλογής. Έβγαλα την μπλούζα γιατί στελόμουν. Θα μου πεις ότι δεν πρέπει να βγάλω και την μπλούζα. Έχεις συνειδητοποιήσει. Βάλε με και σαν κλουβί, δηλαδή τώρα. Έχεις μάλλον συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση με τρία παιδιά. Όχι, εμένα μάλλον. Εμένα μου είχες πει ότι το έχεις συνειδητοποιήσει. Α, το έχω συνειδητοποιήσει. Έτσι, με τα παιδιά το έχω συνειδητοποιήσει. Με τους οικούς δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Α, μπερδεύτηκα τώρα. Ηρεμήστε, καθίστε κάτω και οι δύο. Δεν υπάρχει λόγο να σηκωνόμαστε. Θα σηκωθώ. Λοιπόν, να μην σηκωθείτε και οι δύο. Καθίστε κάτω και να μιλήσετε ήρεμα. Λοιπόν, πες μου ένα πράγμα. Ναι, μέσα στο σπίτι έχει γίνει ποτέ τίποτα καυγάς μπροστά σου και να μην σε υπερασπίσει η κοπέλα σου. Αμέ. Τι έχει γίνει. Να σου πω. Κάπου και η δική της οι γονείς, την έχουν βρει και καλά ότι πρέπει να φιλάει τα παιδιά. Οι δικοί της γονείς δεν σηκώνονται πάνω. Αγγελική φέρει το ένα, Αγγελική φέρει το άλλο, Αγγελική φέρει το άλλο, Αγγελική πάρε αυτό, Αγγελική κάνε εκείνο. Της λέω Αγγελική μπροστά στον πατέρα της. Πόσοι σου φέρονται έτσι, να μοιράζονται τις δουλειές. Κι εγώ έχω συνηθίσει στο σπίτι. Τώρα μιλάω σοβαρά. Ο πατέρας μου πιάσει απλή τα πιάτα. Ναι, όχι, να μην τα πιάσει. Να ξέρει τα πράγματα του. Να πάρει τα πράγματα του. Τι μου λες τώρα. Που σου λέει πήγε φέρε με το ξυπνητήρι. Τι είσαι εσύ. Φυσικό είναι, ο πατέρας μου λέει. Μου πει φέρε οτιδήποτε στην κόρη του. Τώρα είναι ο πατέρας σου. Εσένα εμένα δεν είναι η μάνα μου. Η μάνα σου. Κάτσε κάτω. Κατάλαβε τι λέμε τόση ώρα. Μάνα είσαι στον κόσμο σου άλλη μια φορά. Ήρεμα, κάτσε κάτω. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου. Λοιπόν, ηρεμήστε. Αν φωνάζετε, δεν θα συνεννοηθείτε. Μην μιλάτε συγχρόνως. Λοιπόν, θεωρείς ότι γενικώς τις φέρονται τι, ότι την έχουν ως τι στο σπίτι. Ως δούλα. Δεν την αγαπάνε, δεν τη σέβονται, εννοείς. Να σου πω κάτι, να σου δώσω ένα απλό. Ναι. Παράδειγμα. Το μικρότερο έχει μάθει να συμπεριφέρεται όπως γουστάρει ο παππούς. Καλός ή κακός, εγώ τα παιδιά εγώ θα τα μεγαλώσω. Θα μάθω να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Γιατί, πώς συμπεριφέρεται. Δεν είπα το πατέρα σου δεν είναι άνθρωπος. Απλώς τα είπα. Πώς συμπεριφέρεται ο πατέρα ο δικό μου. Απλώς θα σου πω κάτι. Του κάνω τα χατήρια. Εγώ δεν είμαι σε τέτοιο να του κάνω τα χατήρια και μετά μου χωρίζει κλωτσέ. Εσύ ποια χατήρια να του κάνει, για ποια χατήρια μιλά. Μη σηκώνεστε, σα παρακαλώ. Μην μου πλησιάσει κοντά. Ο πατέρα, τι περιμένει να κάνει. Άρα, αγγελική... Να πει στα γόνια του τι. Τι να πει! Ότι δεν σα παίρνω, σα πάω στην κούνια γιατί ο Μάνος αυτή τη στιγμή δεν γουστάρει να φύγουν τα παιδιά να παίξουν ηλεκτρονικό σπίτι. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο Θεό τη, καθόμαστε και βλέπαμε τη μικρού Μικη Μάους. Μου σπάσα τα νεύρα! Το Μικη Μάου γιατί για τα μωρά είναι, δεν είναι για σένα. Για τα μωρά ήταν! Να καθόσουν στο άλλο δωμάτιο να δει το παιδί Μικη Μάου. Άμα και μετά έχει και μου φωνέσει πάντα ο μόνη σου και μιλά για του δικού μου γονεί. Παραδέξω ότι οι δικοί σου γονεί είναι πιο. Κάτσε του δικού σου αποκλείεται. Λοιπόν. Σα του δικού σου αποκλείεται. Κάτσε κάτω τώρα. Λοιπόν. Άγγου σου λέω κάτσε. Εσύ θα κάτσει κι όχι. Είμαι τόσο εκνευρισμένη μαζί σου. Ηρεμήστε. Αυτό είναι. Ηρεμά. Κάνε την παιδί και κάτσε. Ηρεμά. Ηρεμά. Καθίστε και οι δύο κάτω. Ποιο θα κάτσει πρώτο, αν είναι δυνατόν. Συνεχίστε. Τι θέλετε να μου, τι θέλετε να μου αναφέρετε τώρα για να σου φέρω και άλλα παραδείγματα. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι το εξής. Έχω εδώ μια Αγγελική, η οποία έχει περάσει ήδη από ένα γάμο στη ζωή της και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Πρώτον, αυτό που αναφέρεις όσον αφορά τα παιδιά, βεβαίως και καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι ενθουσιασμένος και θέλεις να πάρεις το ρόλο σε αυτή την οικογένεια που πας να φτιάξεις. Απ' την άλλη, πρέπει να καταλάβεις ότι πόσο καιρό είσαι με την Αγγελική. Τέσσερις. Ανεβαίνουμε πάω γύρω στο εξάμηνο. Εξάμηνο. Δεν μπορεί μέσα σε ένα εξάμηνο να διαμορφωθεί η ζωή των παιδιών βάσει τη δική σου ζωή και τη δική σου νοοτροπία. Επίσης, πρέπει να καταλάβεις ότι ήρθες και συνάντησες μια γυναίκα η οποία ζει τόσα χρόνια με τους γονείς της και αυτοί οι γονείς τη βοηθούν όσον αφορά τα παιδιά. Η οποία εγώ τη βοήθησα όταν μου κάθισε και μου εξήγησε τι συμβαίνει. Και κάθισα και κατάλαβα κάποια πράγματα. Έχει περάσει πολλά ζωή τη. Έτσι, μπράβο. Το δέχομαι. Αλλά δεν μπορεί να κάθεται να μου μιλάει για του δικού μου γονεί. Η μάνα μου, εντάξει, είναι σε κάποια αλφα ηλικία. Εντάξει. Με λίγα ή λόγια και χωρίς. Καλά, μιλάμε τα νευρά μου. Ό,τι είχα τσακαλιά. Να πω, το είπα. Έχω αρχίσω και βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εσύ βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Εγώ τι πρέπει να κάνω, που τα ανέχω με όλα αυτά. Κοίτα πώς ήρθα. Κοίτα πώς ήρθα για τις που κάθεσαι και λες. Εγώ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι έναν αποφάσιστο άτομο.
Περιμένεις να σου πει η μάνα σου και ο πατέρας σου πότε θα πας να πιεις, πότε θα πας να φας και πότε θα κατουρίσεις. Μόνο αυτό μπορείς για να κάνεις. Για μην πω και άσχημη κουβέντα, δηλαδή πρέπει να ζητήσω και την άδεια να πάω στην τουαλέτα. Αυτό κάνεις τα μωράκια από την μητέρα σου, το έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτό κάνεις τα μωράκια. Μα μου ξέρεις τα νεύρα, καταλαβαίνεις. Μη σηκώνεστε, σε παρακαλώ κάθισε κάτω. Μην πλησιάζετε επιθετικά ο ένας τον άλλο. Μάνα σου. Καθίστε, μα δεν μπορούμε να μιλάμε καθιστή. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορείτε να μιλήσετε καθιστή. Εγώ να καθίσω καθιστός. Ωραία. Εδώ πέρα, απέναντί μου, ό,τι βλέπω απέναντί μου και να κάνετε κοροϊδεύει την οικογένειά μου και εμένα. Δεν κοροϊδεύει την οικογένειά μου. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Λέω την αλήθεια. Και αυτό είναι που σε ενοχλεί. Άκουγα να σου πω κάτι. Εντάξει. Αυτό είναι που σε ενοχλεί. Σε γνώρισα να πάμε καλά, εντάξει. Και δεν είπα ούτε στη μάνα μου ποτέ ότι εσύ είσαι φευγάτη. Γιατί εντάξει. Είμαι. Όχι, εσύ, είμαι. Εσύ δεν το αναφέρει εδώ πέρα τώρα. Τι εννοεί. Ναι, ότι είσαι στον κόσμο σου γιατί δεν βλέπει το πρόβλημα. Δεν είσαι στον κόσμο σου από τη στιγμή που δεν βλέπει όλο αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ είμαι ο φευγάτης και όχι εσύ. Χήμα. Ούτε έχω πει στη μάνα μου, εγώ προσωπικά, ότι είσαι ένα πράγμα που θα το πετάξω μετά από λίγο καιρό. Ξέρεις κάτι, κοπέλα μου, εγώ μπορούσα να είσαι πολύ καλύτερα. Εντάξει. Αλλά είμαι μαζί σου. Γιατί αυτά, χάρη λέει, μου κάνεις αυτό, θες να μου πεις χάρη μου κάνεις. Όχι και χάρη, δεν με λέει θεό χάρη. Αν μου κάνεις χάρη να σου ζητήσω και ευχαριστώ, δηλαδή. Με το... Παρακαλώ, ευχαριστώ και λίγο. Άκου να σου πω κάτι, εγώ θα μιλάω και εσύ πρώτα θα με ακούς και μετά θα μιλάς. Όχι, δεν το κατάλαβες καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Δεν είσαι έχω τη μάνα μου. Άμα γουστάρω, πάωτε, βάζω τα πράγματα στη σειρά του. Μη σηκώνεσαι όρθιο, δεν σε φοβάμαι. Κάνε μόκο και άσε με να μιλήσω. Μάλλον κατάλαβε ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν θα σε διακόπτω. Σε διακόπτω. Λοιπόν, ηρεμήστε. Μάνο, κάθισε κάτω, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είσαι στον κόσμο ετούτο, είσαι σε έναν άλλο. Στου Αριανού έχει φτάσει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακουριανού! Εκεί είσαι από τον Αριανό. Τι μιλάς, το λέω. Τι μιλάς. Είσαι πολύ φευγάτο. Εγώ είμαι ο Αριανό. Εξωγήινο. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μιλάτε έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα τον άλλον. Σα παρακαλώ πολύ. Εδώ μιλάμε για σοβαρά ζητούμενα. Αν δεν θεωρείτε ότι είναι σοβαρό ζητούμενο το δικό σα ζητούμενο, τι να σα πω, α αρχίσουμε όλοι να γελάμε. Και α λέμε για εξωγήινου. Να σας πω κάτι. Το όλο θέμα με έχει πειράξει. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να κάθεται να μου λέει ότι η μάνα μου είναι το ένα, η μάνα μου είναι το άλλο, η μάνα μου είναι το άλλο. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ στους γονείς της, ούτε ήθελα ποτέ να ζητήσω κάτι για να πω για τους γονείς της. Δεν μπορεί να έρχεται να λέει για τους δικούς μου, ενώ η δική της στην τελική μας θεωρούν καμιά μπάλα. Βλέπετε, διακάτσε. Όταν εσύ, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Να σου φέρω απλό παράδειγμα. Εγώ αγαπάω την Αγγελική. Θα τη βλέπω σκλάβα. Και όταν μιλάω, μου βγαίνει και ο Πανολάδη. Δηλαδή, πήγε φέρε μου το ξυπνητήρι. Αυτό έχει σημασία. Να πάω να του πει να το πάρει μόνο του. Εσύ μπορεί να πει στον πατέρα σου, πατέρα, όταν μου μιλάει η μάνα, κάτω μόνο σου, γιατί ο μάνα απαγορεύεται. Δεν το έχω πει. Τόσο το Θεό δεν το έχω πει στον πατέρα μου, στη μάνα μου. Πήγε και πάρτο. Ποιο? Αυτό που θέλει. Γιατί έτσι τους έχεις μάθει. Εγώ δεν τους έχω μάθει έτσι. Έχεις δίκιο. Πρέπει να σε βλέπω συνέχεια να χατακώνεσαι. Χατακώνεσαι. Και να βλέπω τη μάνα σου. Να βλέπω τη μάνα σου. Όταν μιλάω για σένα, να βρει εμένα. Δηλαδή, επειδή λέω το μέρος πρέπει να με βρει κιόλα. Αυτό γινόταν στην αρχή. Α, τους έβαλα εγώ στη θέση τους. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μιλάς για το σήμερα. Για το σήμερα μιλάω. Για πότε μιλάω για χτες. Σήμερα με ποιον έπινε καφέ. Με ποιον έπινε καφέ. Σήμερα το απόγευμα. Με ποιον. Μην μου πει με τον πατέρα σου, θα γελάσω. Με ποιον έπινες καφέ, Μάνο, σήμερα το απόγευμα? Με τον πατέρα μου. Με τον πατέρα σου. Αμέ. Ε, πριν έρθω εγώ εδώ, πριν σου πω κάνω ότι θα έρθω εδώ. Με ποιον? Με ποιον? Με τη μάνα μου και τον πατέρα μου, σπίτι μου. Γιατί εγώ στο σπίτι το απαγορεύεται να πάω. Αν εγώ έπινα τι? Με τη μάνα σου και τον πατέρα σου καφέ, μη με κάνεις. Αυτή τη στιγμή θα έχεις δίκιο. Θα ήμουν εκτός κόσμου. Είμαι σε ένα άλλο πλανήτη. Μη με κάνεις. Α, μην μου έψωνε. Λοιπόν, ηρεμήστε και οι δύο. Μάνο, συγκεντρώσου και πες την αλήθεια. Αχ, κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Κάτσε κάτω. Καθίστε κάτω και οι δύο. Λοιπόν, μην εξοργίζεται κανείς. Καθίστε κάτω και οι δύο να μιλήσουμε ήρεμα επιτέλους. Έτσι, μπράβο. Κάθισε. Μην μου λες έτσι, μπράβο. Καλά. Δεν το κάνω για σένα, επειδή μου το έπρεπε. Να σας ρωτήσω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ ήξερα θα μιλήσει για τον άλλο, να. Α, μπράβο. Το κ***τον ίσιο. Το δημούτσιο. Μην μιλάς έτσι, σε παρακαλώ πολύ. Να σου πω ένα λεπτό. Αλλά όχι για την πάρκη. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Με σκέφτεσαι ότι σε έχω κάνει κακό. Δεν θα μιλάς έτσι. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Θα σέβεσαι στους ανθρώπους που αναφέρεσαι, θα τους σέβεσαι. Και κυρίως στους ανθρώπους δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Εκτός και αν δεν σου έχουν μάθει ότι είναι κακό να λες άσχημα λόγια για ανθρώπους που δεν παρευρίσκονται μπροστά σου και δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο κοντά σου. Δεν φταίνει οι γονείς σας. Αυτό είναι εμφανές. Το πρόβλημα είναι μεταξύ σας. Οι γονείς σας φταίνε. Α, το πρόβλημα είναι μεταξύ μας. Βέβαια είναι μεταξύ μας. Γιατί λέει για τους γονείς μου. Μα δεν λέει
για τους γονείς σου λέει ότι ο Μάνος δεν μπαίνει στη μέση. Δεν αποφασίζει. Δεν πήρε από την πρωτοβουλία. Μέσα στη μέση και να εξηγεί στη μητέρα σου ότι είναι δική σου η ζωή. Και όχι όταν τσακώθηκα με τη μάνα μου μέσα στο σπίτι. Πότε. Πότε. Θύμησέ μου την περίπτωση, γιατί τώρα δεν τη θυμάμαι. Η ημερομηνία δεν θυμάμαι, ωραία. Θα σου πω τα δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε, άστο. Γιατί η μάνα μου σε μια δόση έχει 6 μήνα γιάσκημα. Εγώ τη λέω, ξέρεις κάτι. Αυτή είναι και άμα σ' άρεσε. Εσύ είπες τέτοια κουβέντα στη δικιά σου μάνα. Εσύ που, της, που μιλάει και λέει καλημέρα και κάτω. Μα μην μου σηκώνεσαι, κάτσε κάτω! Εσύ υποστήριξε κάτι να μου λέει καλή, κάτσε κάτω! Μισό λεπτό! Υποστήριξε σε μένα έστω μια φορά στη μάνα σου, εσύ! Ωραία, το δαχτυλίδι, μην κάνεις έτσι, κάτσε κάτω. Κοίτα με στα μάτια και πες μου. Με υποστήριξες έστω μια φορά στη μάνα σου. Α, δεν σε έχω υποστήριξει. 1200 φορές. Εσύ με έχεις υποστήριξει. Ναι, εγώ. Εσύ με έχεις υποστήριξει ποτέ. Γιατί σου ψέματα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή τη στιγμή. Είμαι ο έσωπος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λες ψέματα είναι σίγουρο. Το γιατί τα λες δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτός ή με. Να σου πω γιατί τα λες. Να με. Σε όποιον αρέσω. Προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι άντρας, ενώ στην ουσία κάνεις πάντα ό,τι θέλει μάνας. Αυτό είναι, δεν έχω εγώ άλλο να σου πω. Λοιπόν, δεν είσαι καμιά ακούδα. Μαζί, όχι μαζί. Λοιπόν. Μη λοιπόν. Δοκιμάζεις τα νεύρα τα δικά μου τουλάχιστον. Να είσαι μίσια. Θα σε αφήσω. Είναι πολύ απλό. Μισό λεπτό. Θεωρείς ότι η κοπέλα αυτή, εφόσον έχει ήδη χωρίσει, έχει διαλύσει ένα γάμο εξαιτίας των πεθερικών της, από ό,τι τουλάχιστον ισχυρίζεται. Ναι. Θα υπήρχε περίπτωση να δημιουργήσει ιστορία εκεί που δεν υπάρχει. Κάθισε κάτω. Ναι, ναι, συνέχισε. Θεωρείς ότι θα δημιουργούσε ιστορία εκεί που δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι η μητέρα σου δεν τη θέλει. Αυτό αληθεύει, το δέχομαι. Αλήθεια. Είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι σε περνάει 10 χρόνια. Να σας πω κάτι, όχι. Ναι. Γιατί δεν απλώς τη θέλει. Σκέφτεται τα παιδιά. Τα δεν παιδιά είναι το θέμα. Ο πατέρας μου είναι μέσα. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου θέλει, δεν θέλει, είναι μαζί. Ωραία. Το έχει χωνέψει, αρχίζει και παίρνει το μέρος της πολλές φορές. Η μάνα δικιά σου, παίρνει το δικό μου μέρος. Όταν τσακωθήκαμε μέσα στο σπίτι, ποιος πήρε το μέρος. Η δικιά σου ή η δικιά μου. Γιατί πράγμα τσακωθήκαμε. Γιατί πράγμα. Γιατί. Για το εγώ ήμουν εκείνη που της είπα ότι ο Μάνος τον βλέπουν σαν πατέρα τους και τους έχω δώσει το δικαίωμα στο Μάνο να κάνει ό,τι νομίζει σαν να είναι παιδιά του. Και εγώ σου λέω δεν έχεις πει τίποτα από αυτά. Δεν έχω πει. Ναι. Ίδιος, δεν ήσουν μπροστά όταν το συζητούσα με τη μάνα σου. Και γύρισε και πάλι με τη μάνα σου. Μα πάλι μπροστά μου με δουλεύει. Όλα σου είχα μπροστά είμαι, ρε. Λοιπόν. Μήπως και τώρα είμαι μπροστά στη μάνα σου που τσακωνόμαστε. Αχ, λοιπόν, γιατί τσικώνομαι. Δεν παραδέχεσαι, ναι, η μάνα μου έχει πρόβλημα και εγώ δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω. Να το καταλάβω και να σου πω, ναι, μάνα έχεις δίκιο. Αν είναι δικιά, μου έχει το πρόβλημα, εσύ τι πρέπει να έχεις. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ προσπαθώ να συμβιβάσω τα συμβίβαστα. Κάτσε κάτω γιατί μόνο για κάτω είσαι. Να πάμε για καφέ. Πρέπει να, να ρωτήσουμε τη μαμά. Να πάμε για καφέ, αν σου επιτρέψει. Να ρωτήσω τη μαμά. Ναι. Για το καφέ. Δεν λες της μάνας σου κάθε φορά, μαμά, θα βγω με την Αγγελική. Θέλεις να έρθεις μαζί, αν σου πει η μάνας. Όχι, δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Μα εσύ μου το άρχισες αυτό το θέμα. Μέσα. Εσύ μου την έφερες στο κεφάλι μου. Εγώ τη δικιά σου μάνα. Ναι, μάλιστα. Δεν σου φέρω τη δικιά μου και σου φέρω τη δικιά μου. Γιατί να κάνεις καλές και εσύ μαζί της. Γιατί αυτά με τα λες εδώ πέρα. Πότε είχα εγώ καλή σχέση με τη μάνα σου για να έχω και σήμερα. Κάτσε, πες μου τι εννοείς. Ποτέ, ε. Ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι αυτό. Όταν άρχισαμε, βγήκαμε μόνοι μας έξω. Αφού έγινε μια ολόκληρη σκηνή και μετά πήγαινα γάλα. Μου λέει να σου πω κάτι. Πάει μαζί στη μάνα σου να βγούμε για καφέ. Καλή κίνηση θέλεις ως εγώ. Α, να τα βρείτε. Βρω. Α, τώρα όμως πριν είπες πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε το να την έχω εγώ στο κεφάλι μου. Από δική μου θέληση. Α, από δική σου θέληση. Άλλο μια φορά να πας να πιεις έναν καφέ και άλλο κάθε μέρα. Δεν με φαντάσμα στην καλά. Λοιπόν, και μετά πολλά. Δέχτηκε η μητέρα σου να πάτε για καφέ. Δέχτηκε. Ωραία. Για να συζητήσουμε. Άρχισε και μου την έφερε πάνω στο κεφάλι μου. Το δέχομαι. Εγώ την έφερα. Α, όχι. Τη δικιά σου μάνα, εγώ την έφερα. Έχει δίκιο. Την έφερα τη δικιά μου και έφερα τη δικιά σου. Μα δικιά σου βγήκε και στο σπίτι, εκεί ήταν παγωμένη. Τελείως αντίθετα. Σαν αστακό. Και γιατί σηκώθηκε. Λοιπόν, μη μιλά. Αραχνοφοβία, η αραχνοφοβία και έτσι. Έχει κάνει στήσουμε στο σπίτι. Λοιπόν, Μανώλη, δεν θα μιλήσει. Και όμως για τη μάνα μου δεν μπορείς να πεις. Έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να το πεις για τη μάνα μου. Έχεις δίκιο. Γιατί δεν σε έχει ενοχλήσει τουλάχιστον. Αχ, δεν την έχεις πάρει στο κεφάλι σου. Ποτέ, ακόμα μα, και ποτέ. Για την ώρα που θα πρέπει κάποια ιδιαίτερη στιγμή. Έλα, μωρέ. Να περιμένεις δεν θα σου πει και με δεν θα σου πει και με έδιωξε. Αλλά επίσης είμαι πολύ. Μα να σου το πω στα ίσα, εντάξει. Εσύ έχω. Πήγα και τσίπα για καλή νύχτα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Όχι, το ευχαριστώ. Λοιπόν, αφού είμαι μαζί σου, είμαι έξυπνη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Μιλάτε πολύ και μίλησε έτσι σε σοβαρό επίπεδο. Πήγε στο σπίτι της και σε έδιωξε η μητέρα της. Μάλιστα, και πήγα και τσίπα και καλή νύχτα. Για ποιο λόγο σε έδιωξε. Γιατί λέει είχε περάσει η ώρα στο σπίτι. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν το πρώτο καιρό που γνωριστήκαμε. Ναι.
Και ήταν η δεύτερη φορά που ερχόταν στο σπίτι και είχε πάει 11 η ώρα. Ενώ η μητέρα μου είναι πάντα τυπική στα παιδιά. 9 η ώρα πρέπει να φάνε, ρολόι. Και το καλοκαίρι μην βγουν έξω τα παιδιά, με συγχωρείς γι' αυτό. Και κάνε μόκο τώρα. Ήτανε και βγαίνουμε έξω με τα παιδιά. Γι' αυτό και κάνε μόκο τώρα. Δηλαδή τη λες την ευγένεια και μετά τη λες κάνε μόκο. Αφού δεν καταλαβαίνει αλλιώς, αφού είμαι και μ***. Λοιπόν, συνέχεια. Λοιπόν, βγαίνουμε έξω με τα παιδιά. Άλλο παράδειγμα αυτό. Και τη κάνει ολόκληρη φασαρία στο Θεό που υπάρχει. Γιατί τα παιδιά καλοκαίρι λένε δεν κοιμηθήκαν 9 η ώρα. Πέστε μου κάτι. Έχετε δει ποτέ παιδιά κοτόπουλα. Το ήξερε ότι έχω ωράριο στα παιδιά. Το ήξερε. Ωραία, να χτυπήσω και κατά εργασία. Τη βραδιά που σου είπε η μάνα μου αυτή την κουβέντα, ήξερε ότι ο μικρό είχε κάνει εμβόλιο και ήταν άρρωστο. Είχε πειρετό το παιδί και εγώ το είχα η έξυπνη για να είμαι παρέα σου μέχρι τι 11.30 ώρα. Α! Δόξα σε Θεό για να είσαι παρέα μου. Τι άλλο θα ακούσω. Για πε μου κανένα άλλο που να εξασθενεί επάνω εδώ πέρα. Σαν το σεισμό είσαι. Έχει και περνά. Τα σπά και φεύγει. Αγγελική, μπορείς να μου περιγράψεις, παρακαλώ, όλα αυτά τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται τόση ώρα ο Μανώλης από την πλευρά των δικών σου. Δηλαδή, τι έχει γίνει και έχει αισθανθεί και εκείνος το ίδιο πράγμα στην με σένα. Στην αρχή, η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν τον θέλανε. Επειδή είναι μικρότερος, αδημιούργητος ακόμα και πιστεύουν ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχω εγώ με τρία παιδιά. Ποια αρχή, ακόμα και τώρα. Στην αρχή. Ακόμα και τώρα. Τώρα λες ψέματα. Γιατί τώρα σου φέρονται όσο μπορούν. Ποιος λέει ψέματα, μωρέ. Η δικιά σου μου ξεκίνησε ολόκληρο καβγά τις τελευταίες μέρες. Για ποιο θέμα, πάλι ψέματα λες. Δεν βαρέθηκες να λες ψέματα, ρε Μάνο. Πάρ' το χαμπάρι. Πες την αλήθεια. Μα αυτό ζητάω από σένα, αλλά δεν τη λες. Μα μου λες τώρα κουλά. Μα μου λες τώρα ότι στην αρχή ενώ ακόμα εξακολουθεί το πρόβλημα. Η δικιά μου έχει κάνει μόκο. Αφού συνεχώς μου τα τριβιλίζετε τα νεύρα μου, τι θες να κάνω τα νεύρα μου, πόσο να αντέξουνε. Τι έγινε την τελευταία φορά που. Τα τριβιλίζετε. Πάθε μου, λέω σκόμια. Την έχω στο σπίτι. Παρακαλώ. Γιατί... Λοιπόν, καθίστε και παίζουμε. Και πες μου τώρα ότι πάλι λέω ψέματα. Λέω σκόμια, ερώτηση. Καθίστε. Γιατί αρχίζω και πάλι παίρνω αναπόδοση. Καθίστε κάτω. Δεν με αφήνει να ηρεμήσω καθόλου. Λέω σκόμια, ερώτηση. Μια κανονική ερώτηση, έτσι. Ναι. Στην τελική. Η μάνα σου είναι η καλή και η δικιά μου είναι. Αν υπό. Όχι. Α. Δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, αυτή θα άκουσα. Σου είπα όμως ναι. Ότι εγώ μπορώ και τους βάζω στη θέση τους. Και ανά πάσα στιγμή μπαίνω εγώ ασπίδα για να μην μιλήσουν σε σένα. Ενώ εσύ κάνεις το αντίθετο. Αντί να είσαι ασπίδα στη μάνα σου και στον πατέρα σου απέναντί μου, πας στην άκρη και του αφήνω να μην αναμειγνύεις και τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, μην τον αναμειγνύεις. Δίκιο έχεις, ο πατέρας σου δεν φταίει. Τουλάχιστον από τον πατέρα σου δεν μπορώ να είναι καθόλου απέναντί σου. Την είχα στο σπίτι, είχε έρθει στο σπίτι πεθερά μου. Πεθερά μου. Ήταν άρρωστη. Πεθερά σου. Είχε πρόβλημα. Ένα πρόβλημα υγείας. Της έδωσα τη χλωρίνη και της λέω να ρίξουμε χλωρίνη. Με λεμόνι χωρίς. Αφού μου λες μαλα. Βρε Μανώλη, άσε να πει αυτό που την έχει ενοχλήσει. Μα ας πω κάτι, μα μου λέει για χλωρίδες. Μου λέει για χλωρίδες, θα μου πει και για άζαξη στην τελική. Άρα καμία από αυτά δεν έχει σχέση με αυτό με το πραγματικό μας πρόβλημα. Μα δεν την έχει αφήσει να ολοκληρώσει. Μπορεί πράγματι να την έχει πειράξει αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Άκουσε την. Ακούω. Θέλει, δεν θέλει. Ανέκδοτα. Λοιπόν, ήρεμα, πες μου. Ακάλε. Και μου λέει, και εκεί ξεκίνησε ο καυγάς. Ότι εγώ που είμαι άρρωστη και εσύ σκέφτεσαι τη χλωρίνη και δεν νοιάζεσαι για μένα. Ναι, σε σκέφτομαι και σένα, αλλά πρέπει να σκεφτώ και τα παιδιά μου. Δεν φταίνει τίποτα να κολλήσουν τα δικά μου παιδιά. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε που εσύ είσαι έτσι, που εσύ είσαι αλλιώς και για το γιο μου δεν κάνεις και είσαι μια άχρηστη και είσαι εκεί. Έφτασαν σία τα νεύρα μου. Δεν άντεξα να την ακούω από όλα αυτά που μου έλεγε. Και για να μην τη μιλήσω, γιατί ξέρω ότι αν τη μιλήσω, θα τη μιλήσω άσχημα. Για να μην τη μιλήσω. Εκεί ω κάτω και μα κοίταγε. Και έλεγε: μαμά, μην μιλά έτσι. Μαμά, προσπάθησε να ηρεμήσει. Μαμά, προσπάθησε να ηρεμήσει. Προσπαθεί και μου! Εγώ. Με μένα! Ξένο άνθρωπο. Μαντά μου, με παιδουλεύει. Με βγάζει τα ρούχα μου. Η μοναδική σου μπορεί να κολλήσει. Εσύ θε να κολλήσει, αγόρι μου. Τα δικά μου παιδιά του σου φταίνουν. Με δουλεύει. Γι' αυτό έγινε ολόκληρη φασαρία. Φταίνε τα δικά μου γιατί παιδιά. Γιατί έγινε φασαρία, γιατί. Τότε με στανιά σχήμα να βάζει τα ρούχα μου. Δεν έγινε φασαρία γιατί την πρόσβαλα με τη χλωρίνη. Όχι αυτό! Γιατί έγινε φασαρία! Εντάξει! Να μιλάς ειλικρινά! Ακούω, γιατί! Μπαίνεις μέσα στο σπίτι! Εντάξει! Και τη βλέπεις με τη χλωρίνη! Και τη λες που πας! Σου λες την τουαλέτα! Βγαίνει έξω! Και πάει μέσα στην κουζίνα η γυναίκα να γαδίσει! Και αφού τη βλέπεις να μπαίνει με τη χλωρίνη, της λες! Πήγες να το κάνεις! Αυτό με τη χλωρίνη! Τι την πάει, τι λέει, τι είναι, ηλίθεια! Γιατί πήρε τη χλωρίνη, γιατί πάει βόλτα! Δεν ήταν φυσιολογικό ότι τη ρώτησα αν πήγε και το έκανε. Φυσιολογικό δεν ήταν. Τι ήταν φυσιολογικό, δηλαδή να πω εντάξει, πήγε να κάνω ό,τι θες, μετά να πάνε τα παιδιά μου και δεν πειράζει, είναι η μαμά του Μάνου να μην ξαναπαρέσει. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό, φυσιολογικό δεν είσαι εσύ.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Κάθεστε και οι δύο κάτω. Αυτό το περιστατικό που περιγράφεται, όπως και να έχει γίνει και να έχει διαδραματιστεί, είτε με τη δική σου πλευρά είτε με τη δική σου, δεν είναι και κάτι τραγικό. Είναι αστείο που μαλώσατε για αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν τη μιλάει, Ρεσία, δεν τη λέει, ξέρεις κάτι, έπρεπε να την κάνει αυτή την ερώτηση γιατί έχει τα παιδιά και φοβάται για τα παιδιά. Απλά για τα παιδιά φοβόμουν, όχι για μένα. Την αφήνει, λέει. Και εκείνο λέει, εμένα με ξεγράφει, είμαι εκνευρισμένη, δεν είμαι, με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω. Αρκεί να μην στεναχωρηθεί η μαμά του. Είσαι, μαμά ηρέμησε, μαμά ηρέμησε. Αγγελική προσπάθησε να καταλάβει, δεν είπε ποτέ. Μαμά ηρέμησε. Αγγελική έχει άδικο. Μαμά, μη συγχύζει τη μαμά. Τι είπε πριν λίγο. Για γάση, γιατί με έχει και με δουλεύει. Τι είπε πριν λίγο. Σου έχω πει να προσπαθεί να καταλάβει εγώ τη μάνα μου. Τώρα γιατί λε ότι δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Τι να καταλάβω. Τι μου είπε. Τι σου είπα. Να κάνω υπομονή. Όποιο έχει αυτή ακούει. Να κάνω υπομονή και να καταλάβω. Αυτό δεν είπε τώρα, ότι είπε. Μα τώρα με δουλεύει. Θεάξω κι εγώ το δούλεμα. Να καταλάβω τι, ότι η μάνα σου προσπαθεί πάντα να είναι ενδιάμεσά μα, αυτό θε να καταλάβω. Τι να καταλάβω, εσύ μου την πάσαρε, Μωρέ, και στην εκεί μιλά. Το κατάλαβα. Αλλά είναι, πιστεύω, ότι το κατάλαβα. Η δικιά μου έχει τη θηλιά και την κρατάει, ενώ η δικιά σου είναι από πίσω με τι δαρίκε και τα τουφέκια. Να με πάρω από πίσω. Η δικιά μου και καλά είναι κακιά. Εντάξει, και όταν με αφήσουν οι δικοί σου, με είναι από πίσω μου. Με τους δικούς μου το πρόβλημα το είχε στην αρχή. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα λύθηκε. Και το έλυσα λύθηκε. Εγώ μόνη μου και το ξέρεις πάρα αφού πολύ καλά. Αφού είχα φάει 3 τόνες χώμα. Εγώ που το τρώω το χώμα μέχρι σήμερα και πάλι κατανόηση μου ζητάτε. Α, σου ζητάμε. Δεν σου ζητάω, σου ζητάμε. Μου ζητάς, αλλά σου το βάζω σε πληθυντικό για να καταλάβεις το μέγεθος. Γιατί, όταν τα δικά μου χάρη γίνει τα νεύρα έτσι και πήγαινα έτσι σημασιώνω τηλέφωνο. Θυμάστε που μου είπες μην κάνεις τίποτα. Τι ήθελες να σου πω, κατέβα να μαλώσεις με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ενώ έπρεπε εγώ να πάω στο μπα. Και εσύ να καθίσεις και να μου τη λες και εγώ πάρω τώρα. Τι είχε γίνει στο τηλέφωνο, μπορείς να μου πεις τα περιστατικά που έχουν γίνει με τον. Τι να πει, μωρέ. Εξήγησε το εσύ που το λες. Τι είχε γίνει στο τηλέφωνο. Άντε. Έχει μπλεχτεί ένα καυγά μέσα στο σπίτι για μένα. Πλαγόντι στο ξύλο, άρχισε και με έβρισε. Είμαι στο σπίτι μέσα. Είσαι μπροστά, εσύ. Όχι, είμαι μέσα στο σπίτι το δικό μου. Και όπως είμαι, καθόμουν και έβλεπα τη τηλεόραση και άλλες μ***ες που έκανα εκείνη τη στιγμή γιατί έχω πολλά νεύρα τώρα. Έρχεται η κυρία και χτυπάει το τηλέφωνο. Πάω το σηκώνω, ακούω. Ρε το μ***. Λέω πλάκα μου κάνει. Λέω πού συμβαίνει τίποτα με την Αγγελική, να πάω τηλέφωνο. Το σηκώνω, μου λέει σε πάω σε κανένα. Πόσο έχει πει, 45 λεπτά. Ναι. Ξέρεις κάτι, άρχισε και σέβριζε και του είπα άμα θέλει να σε πάει να το πει και τελευταία λέει στιγμή το έκλεισε. Λέω να σου πω κάτι. Δεν θα σου πουλάει ούτε σε ατσαμπουκά ούτε με. Να ανεβώ επάνω. Πήγαινα έτσι. Και τι μου λέει. Ψυχρή μία αγόρι μου. Κάτσε ακίνητος. Ηρέμησε. Κούλαρε. Τι είναι αυτά που λες. Και όλα βγαίνουν από έξω. Τι είναι αυτά. Και τώρα μου λέει ότι εγώ. Τι είναι αυτά που λες. Είμαι μέσα μέσα σε. Ναι. Και είπα εγώ τι από το τηλέφωνο. Τι. Άσε με σε παρακαλώ, γιατί έχει και βγαίνει ο εξάρχο. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι μιλά συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι στο σπίτι και μαλώνετε, μιλά έτσι. Ναι. Είσαι απίστευτο. Είμαι περίεργο. Δηλαδή, για όχι, δεν είσαι περίεργο. Είναι ένα από αυτά που με κάνει και είμαι μαζί του ακόμα. Αλλιώ δεν νομίζω να είχα την υπομονή. Δηλαδή, εκεί που εγώ είμαι εκνευρισμένη. Είναι παρηγορητικό, δεν μπορώ να σφάξω άνθρωπο. Είναι έξυπνο πράγμα. Εκεί μα μου πετάει κάτι τέτοιο και με πιάνουν τα γέλια. Και εκεί βασίζεται. Πάντα σε αυτό βασίζεται. Ότι κάτι θα μου πει, θα με πιάσει τα γέλια και τελείωσε ο καυγά. Τον ξεχνάω τον καυγά. Μαζί δηλαδή, του. Δηλαδή, με τα γέλια σε κάνω και ξεχνά τον καυγά. Αλλά. Και αφού τα ξεχνάω, γιατί δεν ξέρω. Με βάζει προτετελεσμένο γεγονότο, δεν μπορώ να βασιστώ ότι αύριο. Μεγαλώνοντας τα παιδιά, και εγώ πράγμα. Βασικά δεν θα χάσω χρόνο από τη ζωή μου κοιτώντας ένα μάνα που συνεχώς είναι πίσω από την ώρα της μαμάς. Θα χάσεις χρόνο από τη ζωή σου. Σοβαλώγεις. Αυτά τα παιδιά θέλουν ένα πατέρα που να έχει πυγμή. Ποιο όχι χρόνο. Να περιμένουμε να πάρουμε την άδεια από την ποιο μαμά. Χρόνο. Να πούμε. Για κάτι, για με συγχωρείς. Ποιο χρόνο. Δηλαδή, εγώ δεν χάνω χρόνο. Τι μου λες τώρα. Ενεύρε, έχεις να διακινδυνεύσεις τίποτα. Είσαι 22 και είσαι εσύ και το τομάρι σου. Εγώ είμαι 30 και έχω και τα παιδιά από πίσω που πρέπει εγώ να τα προφυλάξω, αλλά και το δικό μου τομάρι στο φινάλε. Τι έχεις να κοιτάξεις εσύ. Έχεις δίκιο, τι έχω να κοιτάξω εγώ. Μόνο ένα μάνο. Αντικειμενικά τα πράγματα. Αντικειμενικά τα πράγματα, είσαι σε πολύ καλύτερη θέση. Ούτε πήγες να παντρευτείς, ούτε χάνεις χρόνο. Μα εγώ θέλω να πήγω να παντρευτώ με εκείνη, αλλά εκείνη μου σπάτα νεύρα τώρα. Εγώ σου πάω το δικά σου νεύρα. Εσύ τα δικά μου νεύρα τι θα κάνεις. Για πες μου κάτι. Ποιος σκέφτηκε τα δικά μου τα νεύρα με τον Άλωνα. Με ποιον. Με τον Άλωνα. Ξέρεις με ποιον. Γιατί πότε τον έχεις δει για να σπάσουν τα νεύρα. Όχι, με τον Ξηφία μου, αυτά που μου έχεις πει.
Γιατί είναι στην πραγματικότητα, είναι ασπαστικό πράγμα. Από ό,τι μου έχει πει εσύ, μου έχουν γίνει τα νεύρα έτσι, εντάξει. Και στην τελική, εγώ δεν πληρώνω και τα νεύρα τα δικά σου. Όταν δηλαδή, εσύ δεν πειράζει μαζί του, εγώ τα πληρώνω. Δηλαδή, τι περίμενε. Με το πρώην. Δηλαδή, δεν έπρεπε να σου πω τίποτα γι' αυτό, ναι. Να σου το πω εγώ λαρόδινα. Είμαι ευτυχισμένη, ναι. Αλλά θέλω να είμαι και με σένα ευτυχισμένη. Αυτό περίμενα να σου πω. Δεν σε ικανοποίησε που σου είπα περιστατικά από τη ζωή μου. Όχι, δεν σε ικανοποίησε από ό,τι φαίνεται. Τι εννοείς, δηλαδή, σου κάνει παράπονα. Μισό λεπτό. Αυτά δεν είναι περιστατικά. Είναι ολόκληρος τόμος. Δεν μου λες τα περιστατικά, μου λες ολόκληρη ζωή σου. Και εγώ, επίσης αγαπάω, εντάξει, και ας το πω και αλλιώς η κοπέλα μου στην τελική. Επίσης γουστάρω, εντάξει. Κάθομαι και συμπεράνω κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουνε, εντάξει. Προσπαθώ να καλμάρω εσένα, αλλά κάτι σε μένα δεν με σκέφτεται. Δεν σε σκέφτομαι εγώ. Όχι. Δεν σε σκέφτομαι εγώ. Με τι, με το που μου λες ηρέμησε και κούλαε. Θα κουλάρω εγώ ή θα ηρεμήσω. Μετά μου έχουν γίνει έτσι. Αν εσύ έχεις πρόβλημα με τον πρώην, το σωστό εγώ. Έχεις δίκιο, τότε λεπτό, πιο 12 έχεις... φραπέ. Μισό λεπτό. Έχει γίνει κάτι με τον πρώην άντρα σου. Απλώς γιατί υπήρξαν κάποια περιστατικά που τον ενοχλήσαν που γίνανε. Και τι να κάνω, τα αλλάξω. Γιατί τι ακόμα δεν με ενοχλούν. Μισό λεπτό. Τι κάτσε, με συγχωρείς. Ακόμα δεν με ενοχλούν. Ενοχλείται που δεν έχει έρθει 11 μήνες να δει τα παιδιά. Γιατί και εγώ τι να κάνω, το αλλάξω. Γιατί μπορώ, το αλλάξω. Ήταν κατά αυτό που γίνεται με τις μαρμελάδες. Ποιο. Ήταν 11 μήνες να δουν τα παιδιά. Και έρχονται με μια καρτέλα αυγά στο Θεό σα. Και με ένα κουτί μαρμελάδες. Και λέει, αυτά για σας. Πέστε μου εμένα! Ναι, ναι, εσύ, είναι αλήθεια αυτό που λέω. Πέστε μου εμένα, τα δικά μου τα νεύρα. Αυτό ποιος το έκανε, το έκαναν οι γονείς του πρώην άντρα. Ναι, αλλά αυτό. Εγώ τώρα τι φταίω σε αυτό. Τι έπρεπε να κάνω, να μην του το πω. Λοιπόν, κάθισε κάτω. Εγώ τι φταίω, εσύ τι φταίς. Μισό λεπτό. Εκείνη τι φταίει, όλοι τι φταίνε. Μάνο, πώς θα ελέγξει τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που αυτή τη στιγμή ούτε καν του συναντάει. Αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι που υπήρξαν στη ζωή της, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να τους ελέγξει αυτή τη στιγμή. Ναι, ακόμα που έχω κλείσει δική μου ζωή. Εκεί τι φταίω εγώ. Αλλά εγώ τους είπα να φέρω στις μαρμελάδες. Μισό λεπτό. Αυτό όμως το ήξερες όταν έμπλεξε με την Αγγελική. Ήξερες ότι έχει κάνει ένα γάμο και ότι βεβαίως θα έχει μπλεξίματα από αυτό το γάμο. Τα ήξερα. Όταν έχει κάνει τα ήξερα. Ωραία. Αλλά όταν έχει κάνει κάτι και μου λέει κάποια ιστορία. Ναι. Που αυτή είναι αληθές. Βλέπω κάποια πράγματα που κάνουν αυτοί. Ναι. Κάποιες κινήσεις. Ναι. Τη βλέπω και στεναχωριέται. Αν με άρχισε και στεναχωριέμαι κι εγώ. Προσπαθώ να την καλμάρω για να μην στεναχωριέται εκείνη. Και στην τελική μου λέει ότι εγώ δεν παίρνω κάποια θέση. Και ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι απέναντί της, σωστός. Δηλαδή, εγώ τι είμαι στην τελική. Είπα ότι δεν παίρνει θέση με τη μητέρα σου. Δεν είπα δεν παίρνει θέση στα προβλήματά μου. Μην τα μπερδεύει τα θέματα. Έχει δίκιο. Ναι, για συνέχιση να μου τι άλλο θα πει. Πες μου τι άλλο θα πει. Συνέχισε. Σου είπα ότι δεν παίρνει θέση στη ζωή μου. Σου είπα ότι δεν μου συμπαραστέκεσαι. Είπα κάτι τέτοιο σου και δεν το θυμάμαι. Τέτοιο, δεν παίρνω θέση με τη μάνα μου. Ναι. Αποκλειστικά για τη μάνα σου, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Και εσένα αφήνω στην τύχη. Ναι, μισό λεπτό. Με τα νεύρα σου ή δεν έχει φνεύρα. Μισό λεπτό. Μανώλη, πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Το γεγονός ότι η μητέρα σου έχει φτάσει να τσακωθεί σε ευθέως με την κοπέλα αυτή, πρόσωπο με πρόσωπο, είναι λάθος και το ξέρεις. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει 100 καυγάδες με σένα όσον αφορά την επιλογή σου για αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα. Τώρα... Το γεγονός όμως ότι έφτασε να μαλώνει με την ύφη της ουσιαστικά, αυτό τώρα είναι λάθος. Τώρα δεν τσακώνεται όμως. Δεν. Δεν τσακώνεται η μαμά μαζί της. Δεν τσακώνεστε πλέον. Σταματήσαμε να βλεπόμαστε πλέον. Έχουμε μια αφού εβδομάδα. Λέει ότι έρχεται, δεν μια εβδομάδα έχετε τη δεις. Σόπα! Μια εβδομάδα και εγώ ηρεμήσω. 7 ημέρες μαζί με την Κυριακή! Λέτε με δουλεύεις! Πότε ήταν τελευταία φορά εδώ πέρα! Για πότε σου πήρε το καφέ. Εδώ δεν ήταν. Μα πότε σου πήρε το καφέ. Με συγχωρείτε, τα ακούσατε πριν για το καφέ. Ναι. Πότε σου μίλησα. Τι πότε ήταν. Α, πριν ένα μήνα. Τι πότε ήταν. Τι εβδομάδες. Μάνο, συγκεντρώσου και προσπάθησε να βάλει μια λογική σε αυτά που μου λες. Δεν είμαι βούδα. Και σταμάτα να τα γεγονότα. Α, να τη χειλιάω! Μισό λεπτό. Η κοπέλα αυτή λέει ότι αποφεύγει να έρχεται στο σπίτι όταν είναι οι γονείς σου. Και έρχεται να σε συναντήσει εκεί μόνο όταν λείπουν. Είναι ή δεν είναι έτσι. Όχι. Έρχομαι κρυφά από τη μάνα σου. Ναι. Και πας και στο έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θες να μου πεις δηλαδή. Μισό λεπτό. Η Αγγελική δηλαδή έρχεται στο σπίτι, χτυπάει την πόρτα κανονικά, την υποδέχεται η μητέρα σου και είστε όλοι μια χαρά. Ναι, πίνουμε καφέ. Αφού όμως έγινε ο σεισμός. Γιατί την ίδια μέρα ήταν εκεί μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν πάτε δέχτη στο σπίτι. Γιατί ακόμα είμαστε χάλια. Ναι. Τι εννοεί το σπίτι, είναι χάλια. Ναι. Ναι. Έχει πάθει και ένα μικρό ρήγμα. Ωραία. Δεν μπορεί να κάθεται να μου λέει ότι έχει μια εβδομάδα τη δει. Ενώ πριν τη είπα για τον καφέ και δεν μίλαγε. Μου είπε ότι λέω ψέματα, είπε ότι λέω και εκείνη ψέματα.
Και ξαφνικά μου λέει για μια εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ πού βρίσκομαι. Σε άλλο πλανήτη και δεν τη βλέπω τη μάμα μαζί τη. Άρα έχει συναντηθεί με τη μητέρα του. Έχω συναντηθεί. Δεν σου το είπα. Και για να μαλώνουμε. Πριν πάω στον καιρό. Αυτό. Αυτό σου το έχω πει. Πριν πάω στον καιρό, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Μόνο μία. Δεν θέλω να μου απαντήσει τίποτα. Τι ρόλο παίζω εγώ στη ζωή σου και τι ρόλο παίζει η μάνα σου. Με τη μάνα σου θα κοιμηθεί. Με τη μάνα σου θα έχει τα παιδιά. Με μένα θα κοιμηθεί. Απάντησέ μου για να ξέρω. Μόνο έτσι θα μπορέσω εγώ να συνειδητοποιήσω τι ρόλο παίζει για σένα η μάνα σου.